Είμαστε λοιπόν στη Ρητίνη, το βράδυ της τελευταίας Κυριακής της Αποκριάς. Έχουμε μία ακόμα εκδήλωση. Εδώ παλιά, όπως και σε όλα τα χωριά, γινόταν το πανηγύρι των μεταμφιεσμένων. Εμείς βέβαια δεν είχαμε ούτε άρματα, ούτε τέτοια, άλλα πράγματα που θυμίζουν άλλες περιοχές. Εμείς οι ίδιοι άνθρωποι του χωριού ντυνόταν με ό,τι παλιό ρούχο είχαν, τα μάλιστα τα βάζαν και ανάποδα για να μην βρουν, μην τους δουν και τους γνωρίσουν ποιοι είναι, και τριγυρνούσαν στο χωριό, πηγαίναν σε γνωστούς σε σπίτια, κάναν διάφορα χωρατά, πλάκες μεταξύ τους, τραγουδούσαν σκοπτικά τραγούδια, και το ντύσιμο ήταν, είπαμε, ό,τι έχει ο καθένας. Δεν είχαμε δηλαδή κάτι συγκεκριμένο να πούμε, ήταν, ξέρω εγώ, ο καλόγερος, ήταν η νύφη ή οτιδήποτε. Ό,τι ήθελε ο καθένας ντυνόταν ή ό,τι του επέτρεπαν τα ρούχα που είχε. Δεν ήταν ο στόχος δηλαδή να δείξουμε ότι ντυθήκαμε κάτι. Ο στόχος ήταν να ντυθούμε κάτι για να μην γνωρίζουν ποιοι είμαστε, για να μπορούμε να είμαστε απελευθερωμένοι, για να μιλάμε και να λέμε τα χωρατά που θέλουμε. Αυτό λοιπόν κρατούσε σε όλο το χωριό και στο τέλος καταλήγανε σε κάποια πλατεία του χωριού, όπου ανάβανε κέντρα και μέσα στο χορό που στείνανε υπήρχε και το έθιμο να πηδάνε πάνω από τη φωτιά, που είναι μια ανάμνηση από παλιότερα, αν θέλετε, έθιμα, όπου περνώντας τη φωτιά καίγονται τα κακά πνεύματα, εξαφανίζονται οι κακές, έτσι, κακές νεράιδες, τα κακιά στοιχιά, ξέρω εγώ, που ακολουθούν τον άνθρωπο. Και βέβαια έτσι κι αλλιώς το καρναβάλι μια τέτοια διαδικασία ήταν υδρολατρική, παγανιστική, και αυτό απέμεινε από όλο αυτό το κομμάτι, αυτό το πήδημα της φωτιάς δηλαδή, για να φύγουν τα κακά πνεύματα. Αυτό λοιπόν θα γίνει και την Κυριακή το βράδυ. Θα έχουμε 3-4 ομάδες που θα τριγυρίσουν στο χωριό και τελικά θα καταλήξουν στην πλατεία, όπου θα ανάψουν τα κέντρα και θα γίνει ο χορός, το πανηγύρι και φυσικά το πήδημα της φωτιάς.